Πολύ καλό. Και ήρθε ο πρώτος συνεταιρισμός και βγήκε μια συζήτηση πιο προσωπικά για μένα με τα θέματα τα φορολογικά, τα καινούργια μέτρα. Ένα πράγμα που προσωπικά εμένα με ξετίναξε οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Και λέει ο Μάρκος, δεν ξέρω αν είχες φύγει Γιώργο, για να θυμάσαι τη συζήτηση, πάντως ήσουν εκεί, μάλλον δεν είχες φύγει ακόμα. Και λέει ο Μάρκος ότι πείραξε πολύ τους επαγγελματίες αγρότες. Mm-hmm. Και με ρωτάει εμένα, Νικόλα, ξέρεις λέει πώς είσαστε στο νησί. Του λέω έτσι, από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να είμαστε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έτσι ήξερα κι εγώ. Και μου λέει κανείς, λάθος, είστε πολύ πιο λίγοι. Πολύ πιο λίγοι. Πολύ πιο λίγοι. Για το μεγαλοχώρι τώρα εννοώ. Ναι, ναι. Ναι. Και ξέρεις Γιώργο ποιος είναι ο άλλος. 100% επαγγελματίας. Όλοι περάσανε από τα μπέλια. Γνωρίζεις καλύτερα τις οικογένειες και τις ξέρεις. Μόνο εγώ και ο Κουντούλης. Μου το είπε διαβεβαίωσε και ο Καφούρης. Εγώ και ο Ανάρτη. 100% επαγγελματίας. Ναι, 100%. Ναι, ναι. 100%. Οι άλλοι τώρα ναι, έχουν φύγει από τα παιδιά, δηλαδή έτσι επίσημα φαίνεται ότι είναι φευγάνει πολύ. Μήπως αυτό το πράγμα που συζητάμε για το να γίνει μια σχολή, μήπως κάποια πράγματα που να... κάποιοι που μπορεί να έχουν μέσα τους... Γιατί το έχουμε πει για εμείς και νομίζω ότι είναι μια λύση. Κάποιοι θα βρεθούν. Κάποιοι θα βρεθούν. Αν δεν υπάρχει όμως, αν δεν υπάρχει αυτή η πρόταση, πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή, όλα αυτά που ξέρει. Σαν την οποία, α πούμε, τουλάχιστον μαζί μα, δεν έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Ναι. Αλλά ποτέ δεν έχουμε κάνει τον παραπάνω βήμα, ίσω. Ναι. Ναι. Δηλαδή, γιατί πάντα λέμε και αν δεν ασχολείται κανεί. Όχι, 10 μπορεί να έρθουν, να βρεθούν. Ναι. Ναι. Με 10 θα κάνει δουλειά. Άμα βγουν 10 σε τον Νίκο. Δεν θα βγουν 10 σε τον Νίκο, αλλά. Τέλο πάντων. Ό,τι βγει, καλό θα είναι. Γιατί τώρα δεν είμαστε πουθενά, Νίκο. Ναι. Εχθές μου έλεγε ότι είσαστε δεν είσαστε 10 στο νησί. Που είστε στο. Μπορεί και πιο λίγοι. Top επίπεδο. Μπορεί και πιο λίγοι. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ίσως πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αυτά από πού μπορούν να έρθουν τα κίνητρα για να έρθουν. Γιατί πήγαν τα ενωπία να κάνουν έτσι, δεν ξέρω κάτι τα τελευταία χρόνια. Και έγινε αυτό με το φορολογικό, τα άλλαξε λίγο τα δεδομένα. Τι πήγανε να κάνουν και να πούμε λιγάκι το φορολογικό, τι άλλαξε. Πληρώνατε φόρο και τα μπέλια. Γιάννη, μα βάλανε στι κλίμακε. Εγώ για να καταλάβει αυτό που είπα και πριν. Έφτασα να κάνω και το πήρα μάλιστα αυτή την κόλλα, το χαρτί μαζί μου, τα είχα καθαρογράψει όσο γινόταν καλύτερα και τα πήρα και το έδωσα στον ηγούμενο συναμοργό για να του δώσω έτσι μια εικόνα να καταλάβει ο άνθρωπος γιατί τα πήγε να βγουν στη δημοπρασία και το έμαθα λοιπόν αυτό. Εγώ είμαι μέσα στη δουλειά και μαθαίνω κάποια πράγματα, δεν τα μαθαίνω όλα, αλλά κάποια πράγματα μαθαίνω. Και πήρα λοιπόν μια κόλλα χαρτί, τα έγραψα όσο μπορούσα πιο απλά και τα έδωσα στον ηγούμενο. Και θα μιλήσω πολύ ελεύθερα και πολύ καθαρά. Υπάρχουν στοιχεία σε αυτά που θα σας πω. Ναι. Και δύσκολα μου αρέσουν να κάνω όταν συζητάω για μπέλ, για κρασί, γύρω από αυτή τη δουλειά. Δεν συζητάω ποτέ λόγια του καφενείου, του πεζοδρομίου. Είναι όλα σοβαρά. Όλα, μα όλα. Μπορεί να μην ξέρω να μπω σε άλλες συζητήσεις, ναι, ναι. Αλλά σε αυτό το θέμα μέχρι τότε. Έτσι, το ξέρω πολύ καλά. 91 χιλιάρικο τζίρο από την οποία επίσημα και όντως ήταν και επίσημα και δεν είχα κι άλλα. Σε τιμολόγια αποσταφή. Και έρχεται το φορολογικό. Και φορολογούμε με το υψηλό κλίμακα. Και με φορολογεί με 34-35%. Και εδώ είναι 34.500 εφορία. Προκαταβολή εξίσου το ίδιο νούμερο. Γιατί να πάμε σε και πάμε πόσα, παιδιά. Γιατί δεν συγκρατώ εγώ. 69 χιλιάρικα. Και δίνω 1.375 το μήνα ΕΦΚΑ που θέλω 18.000 χοντρικά τα βάζω προς το μυαλό μου. 18.000 δεν βγαίνει. Και τι μου άφησε, 3.000 και καλλιεργώ τη συγκεκριμένη χρονιά 94 στρέμματα αμπέλια. Αυτή η καλλιέργεια πώς έγινε τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό μου συζήτησε ο Μάρκος στη μέρα στο γιορτή. Άλλο ένα θέμα πάνω σε αυτό που λένε. Για την οποία έχει για επίπτωση. Όλοι. Στο φορολογικό. Δεν σου πιάνει σαν έξοδα τα δικά σου. Την προσωπική, εργασία. Την προσωπική σου εργασία. Δηλαδή πρέπει να πιάσει. Μετά, οι εργάτες όλοι δεν δέχεται κανείς να πάει με ένσημα. Δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά ακόμα δουλεύει όλο το χρόνο μέσα. Πού θα μαζέψει έξοδα.
Η φτιάχνεις και τα ρυπάσματα. Με λίγα λόγια σε θέλει τεμπέλη. Δεν θέλει να δουλεύω. Με θέλει τεμπέλη. Είναι οι κουβέντες που σας έλεγα. Μαθαίνει ο αγρότης τώρα να είναι τεμπέλη. Αυτό είπες. Πάτω, γαμαλά, να φέρω το δικό μου ηνοποιό σαν όνομα έτσι να πει να βρω. Παίρνω εγώ 4 χιλιάρικα στα στρέμματα. Δώσε μου αυτά και κάθε μέσα στο σπίτι και άντε γεια. Και κάτω όπως θέλεις. Γι' αυτό κάνει η καλή διαδρομή. Πάει προς τα κάτω. Θα ζεστρέψει αλλού. Πας να βρεις αλλού λεφτά προφανώς. Αυτό που λέμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, ναι, ποιος θα κάνεις να μπει μέσα. Όχι κίνητρα, σου κόβει την αναπνοή του, σου κόβει τον αέρα. Δηλαδή είναι η αλήθεια, η φορολογία. Και στα δικά σου, δεν τα θέλει. Έτσι, δεν τα θέλει. Έτσι, αλλά όχι σε τόσο υπερβολικό βαθμό. Εντάξει, ο αγρότης δεν πληρώνει ποτέ, οπότε βέβαια κακό φάει και δεν είπαμε, όπως όλοι πληρώνουμε. Και σαν αγωνατίζει και με ένα αγωνατίζει. Είναι υπερβολική φόρη, αλλά θα σας πω. Εγώ να ρωτήσω κάτι, μια και είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί η αμπελουργία στο νησί? Πόσο ευχαριστημένοι είστε από αυτά που βλέπετε στην καλλιέργεια των ποικιλιών? Τι περιθώριο βελτίωσης έχουμε? Μιλάει. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να βγει, σα είπε αμπελουργός, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ θέλω να το ξέρω αυτό. Γιατί θέλω να το ξέρω? Θέλω να το ξέρω γιατί θεωρώ ότι τα μεγάλα κρασιά 99% γίνονται στο αμπέλι και 1% γίνεται στο ενοπείο. Οπότε θέλω να ξέρω πού βρίσκεται. Εγώ δεν θέλω να κάνω το σπουδαίο μέσα. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε λίγο παραπάνω, ούτε λίγο. Αυτό που είμαι, αυτό είμαι. Ξέρω όμως κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μου τα στερήσει κανείς αυτά που γνωρίζω. Τα έχω μάθει πρακτικά. Τι τα βλέπω. Φανώς. Τα βλέπω μέσα στο αμπέλι καθημερινά. Θέλω να τα βγάλω προς τα έξω όσο γίνεται καλύτερα, ότι εγώ έχω την τεχνική και τη δυνατότητα να μαζέψω ακόμα. Μάλιστα του δώσα μία τσάμπα που βρήκαμε ένα καμπανό το λεγόμενο μετά τον τρίγο, βλέποντας εγώ στο αμπέλι. Τη δουλειά ή κουτσομίτης με υπάστρεμα, ανάλογα πώς το λέμε τώρα εδώ στη Σαντορίνη, χωριό με χωριό αλλάζει αυτό το πράγμα, έτσι. Και βρήκα μία τσάμπα. Απάνω στην ίδια τσάμπα, γιατί είμαστε του χώρου όλοι. Ναι. Δεν μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι τρέλες, είσαστε γνώστες, ξέρω με ποιον έχω απέναντί μου και με ποιον μιλάω, έτσι. Ακόμα και στο ίδιο τσαμπί οι ρόγες είχαν διαφορά μεταξύ τους. Ναι. Σε γεύση. Αυτό δεν πάει στο ενοπείο, δεν πάει στο ποτήρι. Ακόμα και στο τσαμπί το ίδιο. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι η Σαντορίνη έχει μεγάλες δυνατότητες και τσαμπί τσαμπί να τριγύσεις. Ναι. Και κομμάτι-κομμάτι του αμπέλιου, όλα αυτά μπορούν να ξεχωριστούν. Εδώ είναι αυτό που έρχεται, που κάνω μια τώρα τα κίνητρα από πού προέρχονται για να γίνουν όλα αυτά. Θέλει δουλειά. Ναι. Θέλει γνώστες, θέλει και χρήματα. Ναι, αλλά θέλω Νίκο, θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ή θα μου το πεις με το λίγο πολύ ή πάρα πολύ, ή θα μου πεις με ένα ποσοστό. Θέλω να έχω μια εικόνα. Πόσο ποσοστό βελτίωση στην αμπελοκαλλιέργεια έχει σαν τωρινή? Λίγο, πολύ, πάρα πολύ, 30%, 50%, κάτι που. Θέλω να το κάνω λίγο πιο χειροπιαστό. Ναι, η γνώμη μου είναι πολύ. Πολύ. Okay. Εδώ είναι πάνω σε αυτό που είπαμε και πριν με τον αγρότη. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Δεν αναμπελώνεται τα μπέλια. Με τον παραδοσιακό τρόπο, τον απλό, τα καταβολάδια. Τα αφήνουνε. Γερνάει. Δεν βάζει καινούριο. Και δεν βάζει καινούριο και υπάρχουν όλα αυτά τα κενά. Όλα αυτά τα κενά, γερασμένες αμπέλειες, οπότε δεν θα σου δώσει. Δηλαδή δεν φταίνει μόνο οι καιρικές συνθήκες. Έτσι, όπως σας είπα, φταίνει ότι δεν υπάρχουν χέρια. Φταίει ότι δεν γίνεται ανανέωση του αμπελώνα, του πολλού. Πόσο θα σου δώσει? Πόσο? Έτσι. Έχω ακούσει ότι ένα 15% του αμπελώνα έχει κενά. Είναι σωστό αυτό? Αν πάμε σε αμπέλια αυτή τη στιγμή και παραπάνω και περισσότερο. Μέσο όρο θα λέγαμε ότι είμαστε κάπου εκεί, 15%. Μέσο όρο, ναι, βέβαια. Άνετα. Γιάννη, το πιο σημαντικό είναι, εκτός από αυτό το νούμερο που συζητάμε τώρα που όντως υπάρχει, έτσι, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι, αυτές οι ρίζες που βλέπουμε μέσα υπολειτουργούν. Ναι. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Και εάν τις βλέπουμε αυτές ότι υπολειτουργούν, κάποιες από αυτές ένα νούμερο, για παράδειγμα στις 500 ρίζες υπολειτουργούν οι 100, οι άλλες 400 που λέμε ότι λειτουργούν, δεν λειτουργούν σωστά ούτε αυτές. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν έχουμε μία ρίζα που πήγαμε στο αμπέλι το δεύτερο, Γιάννη, στο κλαδευτικό ή και στο γυριστό ακόμα, πάνω στο γυριστικό, και αυτή η ρίζα ήταν πριν μερικά χρόνια με 4 βραχίονες, με 4 μπράτσα ή με 5,
ή με τρία. Τώρα δουλεύει με δύο ή με ένα ή με τρία. Έχουν μειωθεί αυτά τα πράτσα. Εγώ τους λέω και οι Σαντορίνες όπως το βάζουν το νούμερο και να βγάλει στρέμματα καινούρια, έτσι, δεν θα πιάσει ποτέ, γιατί αυτά που θα υπάρχουν είναι πολύμιο και χρονιά να έρθει με πολυσταφυγιά. Αυτό έλεγα και στο Γιώργο σε μια γιορτή που είχαμε τώρα τοπικά. Δεν μπορεί το νησί, δεν έχει τις δυνατότητες να πιάσει τα νούμερα αυτά. Τα παλιά νούμερα δεν ξαναπιάνονται. Και με βροχές να έχουμε όπως πέρυσι. Και με πολλή άνοιξη να έχουμε. Δεν είναι το αμπέλι, λείπουν δυνάμεις από μέσα στο υπάρχον αμπέλι. Έτσι, είναι πολύ σημαντικά. Δεν μπορεί να τα ξαναπιάσει τα νούμερα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση φέτος, πήγα σε ένα αμπελιουργό καινούριο από αυτούς που μου ήρθανε. Ναι. Λοιπόν, και το χάρηκα. Είχε το αμπέλι του λακισμένο. Τι σημαίνει. Ναι, πείτε τι είναι λακισμένο. Θα βρέξει, θα φάει. Ναι. Όλο ήταν κουλούρα. Όλες οι αμπελιές με πέτρες σηκωμένο επάνω. Ναι, προσεγμένο. Προσεγμένο. Ναι, δεν είναι κάτω να σα πείσω. Γιώργο, εξήγησε γιατί είναι καλό να είναι σηκωμένη η αμπελιά προς τα πάνω. Πρώτο, εάν έχει την αμπελιά συνέχεια κάτω και σκεπάζει με το χώμα, θα κάνει ρυζίτες. Αυτή είναι η επιφανειακή. Ψεύτικες ρίζες. Οπότε και η υγρασία πάρα πολύ κάτω. Είναι ο αερισμός βοηθάει. Ο αερισμός βοηθάει. Ξεκινάει από αυτό, έτσι. Ναι. Μετά αερίζεται. Ναι. Έτσι περνάει. Ήταν παραμόνες του τρύπου που πήγα. Το είχε κουτσομητήσει. Δηλαδή είχε τα περιτά, οπότε τη δύναμη την έπαιρνε το κλαδί και τα κλαδιά όλα που είχε. Τα είχε ρίξει πάνω στην αμπελιά. Ξέρετε, να μην τα κάψει κάποιο κάψιμα στα σταφύλια. Ναι. Και έβλεπε σαν σταφύλι και το ζήλευε και του το είπα. Μου θύμισε στη λόγια τα χρόνια του πατέρα μου. Φαντάσου πόσο πίσω πήγαμε. Αυτά δεν γίνονται Μερακλής, πια. Μερακλής. Ναι, δεν γίνονται πια. Το που είπε τώρα ο Γιώργος με την πέτρα. Κάποιες δουλειές του αμπελιού είναι μια σειρά, μια λυσίδα από δουλειές. Το ένα πράγμα ακολουθεί το άλλο. Αυτό βοηθάει που λέει ο Γιώργος, γιατί θα πάρει αερισμό από κάτω και χρειάζεται αυτά τα πράγματα να τα έχει, να τα δεχτεί δηλαδή η αμπελιά. Από την άλλη, η Σαντορίνη, είπα και χθες προχθές στο Γέννη Παρασκευή, ότι η Σαντορίνη τρελαίνει κόσμο. Και ειδικά στο αμπέλι. Μπα σε τρελάνει. Εάν ακουμπήσει κάτω το ξύλο της Σαντορίνης, δημιουργεί ρίζα που τη βρήκαμε σε ψηλή. Ναι. Τη βρήκαμε σε ψηλή. Αυτό τι γίνεται. Μπορεί να τελειώσει η παλιά ρίζα, αυτά που είπα πριν ότι υπολειτουργούν, υπάρχουν τώρα. Ναι. Η κεντρική ρίζα, το φύτεμά της, μια ρίζας. Έχει τελειώσει και υπολειτουργεί αυτή η καινούρια με τη διαφορά ότι οι ρίζες, παιδιά, είναι επιφανειακές τώρα αυτές. Ναι, είναι επιφανειακές. Και τεμπέλικες, απλά πέμπτε δύναμη. Ποιότητα καλή δεν πρόκειται να πάρουν. Εάν δεν πάει το αμπέλι κάτω, ναι, να τραβήξει κάτω, να βρει τα συστατικά που θέλει από πολύ βαθύ, γιατί με ρωτήσατε και προχθές πόσο βάθος έχουμε δει και είπαμε ότι τι βρίσκουμε όταν κάνουμε σκαφές και οικοδομής και 7 και 6 μέτρα και 5 και 8 τι βρίσκουμε, έτσι. Εάν δεν λοιπόν τραβήξει πάντο και δουλεύει επιφανειακά πάνω, δεν είναι μια κολοκυθιά ή μια ντοματιά που είναι μόνο χρονιά και τελείως το αμπέλι, έχει χρόνια. Πρέπει να πάει κάτω, γιατί να ταξιδέψει να πάει κάτω, έτσι. Και τεχνικά λοιπόν τα άλλα. Γι' αυτό λέω είναι μια σειρά από δουλειές. Όλα αυτά όμως. Πώς θα μαζευτούν. Ναι. Θέλει και το μεράκι, θέλει και την τέχνη, θέλει και το οικονομικό. Πρέπει όλα αυτά να συμβαδίσουν μαζί. Παρ' όλα αυτά, Νίκο, ναι, και δεν θέλω να πούμε ονόματα εδώ, το θέμα δεν είναι ονόματα. Ναι, βλέπουμε οι νοπία που επενδύουν στα αμπέλια. Επενδύουν, όχι όμως και 100% όπως πρέπει. Ναι. Επενδύουν με λάθος τρόπο. Ναι. Με λάθος τρόπο. Γι' αυτό ξεκίνησα πριν και είπα. Η ζημιά ξεκινάει από εμάς. Ναι. Συνοποιούς. Ναι. Έτσι, σε εμάς ρίχνει το μεγάλο βάρος. Από όλους μας γίνεται ζημιά. Πρέπει όλοι που είμαστε αλυσίδα, μέσα, έτσι, είμαστε. Ίσως το ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε, τουλάχιστον κάποια ενοποιία που το ξεκινήσανε μαζικά, όχι με σωστό τρόπο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ξεκινάω κάτι, τι εννοώ, αλλά βάζω ένα πλάνο. Δεν ξεκινάω, άντε, παίρνω εργάτες, ναι, μπαίνω μέσα, κλαδεύω, κάνω ράνα και τελείωσε. Είναι μια αρχή όμως, δείχνει ενδιαφέρον. Δείχνει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, αυτό ακριβώς, όταν είναι επιφανειακό, πιάνω αμπέλια για να έχω το σταφύλι το δικό μου σίγουρο, όχι, θέλει αυτό που είμαι, ένα υπόβαθρο, σίγουρα, να τα εκπαιδευτεί ο άλλος, να μάθει πώς γίνεται εδώ η καλλιέργεια και μετά να πάρει. Καλά, αυτό ξεκίνησε τελείως διαφορετικά και δεν μπορώ να το κλείσω τώρα, αλλά μου ήρθε μια ιδέα, θα συζητήσουμε μαζί μετά όταν το κλείσω. Σας απολαμβάνω πάρα πολύ. Και όσοι μπαίνουν στη συζήτηση, το κομμάτι της οργανικής καλλιέργειας μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Πόσο δύσκολο είναι αυτά τα οργώματα με τα μουλάρια, όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν πιο, έτσι, να έχεις απολύτως επαφή χωρίς δανειοκτόνα,
χωρίς Νίκο. Γέννη, αυτή η καλλιέργεια είναι η καλύτερη, έτσι. Απαιτεί όμως πολλή δουλειά και πολλά χρήματα. Ναι. Το κόστος θα είναι. Δεν ξέρω αυτό αν μπορούν να τα απεξέλθουν οι νοποιοί. Δεν νομίζω να μπορέσουν. Δεν ξέρω. Εκτός αν περάσει που ο πρώτος που έκανε την πρόταση, που ό,τι θυμάμαι ήταν ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, ναι, να κηρυχθεί όλος ο αμπελώνας βιολογική καλλιέργεια. Ναι. Οπότε, αν ακουστεί ένα νησί που δεν υπάρχει, ναι, ένα ολόκληρο αμπελοτόπιο βιολογική καλλιέργεια, ναι, οπότε και θα έχει άλλη τιμή, θα φύλλει, ξέρεις. Ναι, ναι, αλλά θα το ανεβάσει, η ιδέα που είναι εξαιρετική, να είναι η Σαντορίνη εκεί, εκεί που βρίσκεται κιόλας, με αυτό το γιατί, κλίμα. Ναι, οργανική. Σε αυτή την καλλιέργεια που συζητάμε τώρα λύνει κάποια προβλήματα της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε. Προφανώς. Οι φενεϊκές κόβονται αμέσως. Προφανώς. Αλλά αυτή η καλλιέργεια πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σωστά. Ναι. Όσο γίνεται σωστά. Εάν γίνει μισή, είναι καλύτερα να μην την κάνεις καθόλου. Ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται και να έχει ακούσει για το Roundup, τι θα λέγατε για τη χρήση του στη Σαντορίνη? Είναι πολύ λίγοι, σε ποιο βαθμό? Τι λες, Νίκο? Είναι πάρα πολύ. Ναι. Είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς. Είναι πάρα, πάρα πολύ. Ναι. Okay. Ένα άλλο κομμάτι. Άρδευση. Στρεμματικές αποδόσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να μεγαλώσουμε τις στρεμματικές αποδόσεις πρέπει να έχουμε σωστή αμπελουργία. Σωστό αμπέλι. Σωστό αμπέλι. Αν το έχουμε αυτό, είμαστε ok. Έχουμε να κάνουμε με τον καιρό. Έχουμε να κάνουμε τον καιρό, ναι. Δεν πες ότι πάνω τον καιρό. Ας τον καιρό. Έχεις μια σωστή αμπελουργία λοιπόν και βρίσκεσαι στην περίπτωση που έχεις ένα πολύ ξηροθερμικό χρονιά και βλέπεις ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στρες. Δεν θα έπρεπε να ποτίσεις. Τη σωστή στιγμή. Να ποτίσεις, θα ποτίσεις σωστά. Να μετράω το έδαφος, να γνωρίζω και να έχω γνώσει ανθρώπους που το έχουν σπουδάσει αυτό το αντικείμενο, το πόσο υγρασία χρειάζεται. Μπορεί και εκείνος να δοκίμασε κάτι και να ήταν πάνω σαν ιδέα η χρήση νερού. Αν υπάρχει νερό στον Σαντορίνη, κατάλληλο. Υπάρχει. 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 Γιατί εχθές μου λέγανε ότι το νερό είναι πολύ υφάρμηρο, ας πούμε. Θέλει λίγο να φιλτραριστεί κτλ. Όχι, Γιώργο. Αφαλάτωση. Επειδή σε ένα συνέδριο ήρθε και μας μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ της αφαλάτωσης, ναι, ακόμα και αυτό το νερό που βγαίνει αυτή τη στιγμή από την αφαλάτωση δεν κάνει. Ναι. Θέλει δεύτερο φίλτρο μετά. Ναι. Ναι. Δηλαδή, επειδή έτυχε, ναι, είναι πριν 2-3 μήνες που μας έκανε ενημέρωση. Δεν κάνει. Όπως είναι αυτή τη στιγμή το νερό της αφαλάτωσης, όχι. Θέλει πέρασμα αυτό το νερό που βγαίνει από το βιολογικό. Το νερό. Ναι, είναι κάποια επένδυση και μας είπαν να το περάσουν, να ποτίζουν στο σωστό χρόνο, να βελτιωθούν τα πράγματα. Γιατί δεν το γνωρίζω, δεν έχω γνώση, ναι, δεν μπορώ να πω. Έχω ακούσει, ναι, ότι στα κόκκινα, ναι, στα άσπρα, δεν έχω. Μπορεί και εδώ, ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι ειδικοί που μπορούν αυτό να το δούμε σωστά, να γίνει. Πάντως είναι ένα κομμάτι που αξίζει να το ψάξουμε. Ναι. Εγώ θα πω ένα άλλο πολύ σημαντικό τώρα. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζω αυτό που θα σας πω, πιστεύω να το θυμάται και ο Γιώργος, γιατί είναι λίγο μεγάλος και ο Γιώργος τώρα. Όταν οργωνόταν τα μπέγια που τα δούλευε και ο πατέρας και ο πατέρας μου που λέει και κάποιοι άνθρωποι σαν Σαντορίνη που οργωνόταν, τα μπέγια αναστρέμα δεν βγάζανε πολλά κιλά όπως βγάζουν τώρα. Έχουμε λιγότερα. Έχουμε πολύ λιγότερα κιλά. Τώρα έχουμε πολλά κιλά. Ανεξάρτητα τότε ήταν πολλά τα στρέμματα, ναι, και δεν είχαμε τόσο πολύ. Πώς εξηγείται αυτό? Όταν λοιπόν είναι όλοι οι Σαντορίνοι οργωμένοι και κάνει ένα καιρό 7, 8, 9 που θα τον εφτάσει, γίνεται μια αμοβολή στη Σαντορίνη, ναι, που τρώει τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί μέσα, έτσι. Ναι. Και ένας και από τους λόγους που κλείσανε, ας πούμε, και τα ορυχεία ήταν ένας και από αυτούς. Γιατί όταν είσαι σκόνη. Ναι. Είναι οργωμένο, είναι τα χρώματα ελαφριά, σκονίζουν, είναι πόση. Είναι αμοβολή. Είναι αμοβολή. Ύστερα τα ζώα για να περάσουν δεν είναι γάτα να πατήσει και δεν κάνει ζημιά. Περνάνε τρεις φορές τα ζώα. Όχι τώρα που κάνουμε τις δουλειές και λέμε οργώνουμε τώρα και πιάζουμε και κάνουμε. Αυτά τα πράγματα, όπως είπαμε πριν. Έτσι. Οργώναμε τρεις φορές. Τώρα λοιπόν κάποιοι δεν λέμε ονόματα, έτσι. Οργώνουν και τι λακίζουν. Ξέρουν πως είναι η λάκα στο αμπέλι. Έχουν λακίσει οι ίδιοι ποτέ καμία αμπελιά? Θα πω να πω κάτι εδώ. Ότι ο αγροφύλακας τότε στο μεγαλοχώρι έλεγε από τότε που βγήκαν τα φυτοφάρμακα
οι γυναίκες στο μεγαλοχώρι είδαν την υγειά τους. Αυτή η δουλειά. Είναι πολύ αντρική και πρέπει να την ξέρεις καλά. Όλα αυτά, από ποιον θα πληρωθούν. Και τα σταφύγια πολύ λίγα. Την ποιότητα όμως εκείνη τότε, εάν την είχαμε τώρα με τους ανθρώπους τους πιο κατάλληλους, κατά τη γνώμη μου πάντα, πιο ειδικούς, ειδικευμένους πάνω σε αυτό το πράγμα, πιθανόν να είχαμε μεγάλα αποτελέσματα. Σίγουρα. Στην ποιότητα που λέει, τριγούσαμε, έκοβε σταφύγια, τα στέλναμε στην Αθήνα, σε γνωστή. Μια εβδομάδα δεν έπαθαν τίποτα. Τίποτα. Τώρα την επόμενη μέρα το σταφύλι δεν το θέλουμε. Έχει ήδη μαραζώσει. Το αφήνει 4 μέρες στο σπίτι. Γεια σας. Ναι, αυτό. Εδώ δίνω στον Νίκο. Σαν τα αποτελά. Δίπλα στον Νίκο κάτω. Έχουμε μια Γιάννης ο Νομικός. Γεια σας κύριε Γιάννης. Γιάννης και εγώ. Κάτω και την κάμερα τώρα εδώ. Και ο Γρηγόρης. Και ο Γρηγόρης. Και φεύγω και λίγο πίσω, κάνω και λίγο αυτό. Λέμε ωραία πράγματα τώρα εδώ. Το ξεκινήσαμε έτσι και η συζήτηση μας πάει σε ενδιαφέροντα μονοπάτια. Αν μπορούσαμε να δούμε τώρα ερώτηση και για τους τρεις σας. Βάζουμε τον κύριο Γιάννη τώρα πολύ αμέσως στη συζήτηση. Αλλά με το χέρι στην καρδιά πάντα. Προσπαθούμε να δούμε τη Σαντορίνη 30 χρόνια μπροστά. Γιώργο, τι βλέπεις? Κλείνεις τα μάτια. Προσπαθείς να σκεφτείς τη Σαντορίνη 30 χρόνια μπροστά. Όπως είμαστε τώρα ήδη με τις καλλιέργειες. Με αυτά, όπως θες απάντησέ μου. Όχι, αν συνεχίσει έτσι δεν μπορώ να το δω μπροστά. Πολύ πιο όμορφη τότε. Γιάννη. Το ίδιο και για μένα ίσιο. Ναι. Γιάννη, μπαίνοντας και εσύ στη συζήτηση τώρα, ποια είναι η βασική σου, έτσι, 2-3 βασικούς προβληματισμούς στην αμπελουργία που έχεις στο μυαλό σου, τους πιο σημαντικούς, 1-2. Τι να σας πω. Τα μπέλια δεν βγαίνουν οι καινούργοι εργάτες τώρα στη Σαντορίνη να πάνε προς τα μπέλια όπως είμαι εγώ τώρα φέρει με τον Νίκο. Ξέρουμε, ας πούμε, από την καλλιεργία του αμπελιού. Ναι. Και πρέπει οι νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να μαθαίνουν. Ναι. Γιατί τα αμπέλια σιγά σιγά θα καταστραφούν αν συνεχίσει έτσι. Κάτι που δεν συζητήσαμε και μας το είπε χθες ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Είναι η ΕΣΚΑ, η ΙΣΚΑ. Ναι, χθες το λέγαμε. Το πρόβλημα της ΙΣΚΑ. Πόσο μεγάλο είναι η Σαντορίνη, Γιάννη, το πρόβλημα? Το ΙΣΚΑ τι... Δεν το ξέρω αυτό. Για να απαντήσω εγώ. Ναι, είναι ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή στις 10 οι 9 είναι πιασμένες. Στις 10 ρίζες οι 9 είναι πιασμένες. Και αυτή η μία που είναι. Μιλάμε για την ασθένεια του κορμού. Αυτό το έχει δει ο Νίκος. Βρίσκεται σε πολύ μικρή ηλικία και μόλις έρθει και αυτή, ας πούμε, σε κάποια ηλικία και χάνει κάπως τη δύναμη, την αποκτάει αμέσως και αυτή. Ναι. Εγώ έχω δει ότι την ξεπερνάνε κάπως τα αμπέλια. Πριν 30 χρόνια να γυρίσουμε πίσω αυτά τις καλλιεργίες που λέγαμε, δεν το είχαν σε αυτό το βαθμό, δεν την είχαν σε αυτό το βαθμό που είναι τώρα. Που σημαίνει ότι παίρνανε λιγότερα, όταν λες κάτι πρέπει να ξέρεις να το εξηγείς. Παίρναμε λιγότερα σταφύγια, ήταν σε πολύ καλύτερη δυναμική τα αμπέλια και μπορούσαν και ανταπεξερχόταν σε κάποιες αντιξοότητες καιρικές συνθήκες ή και ακόμα ασθένεια. Γιατί είχε κάποια δυναμική και μπορούσε και ο οργανισμός της ρίζας του και ξέφευγε από κάποια πράγματα. Η ρίζα τότε σκαλλιεργόταν, τα οργώνανε τα αμπέλια, τα ξελακίζανε, γινόταν σωστή δουλειά. Και πάντα ήταν στη δύναμή του τα αμπέλια. Και δεν αρρωσταίνανε κιόλα. Ούτε φάρμακα υπήρχαν, ούτε τίποτα. Κυκλοφορεί έξω, σαν συννεφάκι, ότι ό,τι και να γίνει, όπως και να είναι οι συνθήκες, το ασύρδικο σαν ποικιλία θα αντέξει και θα βγάλει καλό κρασί. Πόσο σωστό ή όχι είναι αυτό, Γιώργο? Είπαμε, για να βγάλει σωστό κρασί πρέπει να έχει καλή πρώτη ύλη. Δεν είναι τώρα η πρώτη ύλη, όπως ήταν παλιά. Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Δεν είμαστε πολιτικοί. Στους 15 παραγωγούς που παίρνουν στο σταφύλι, του σωστού παραγωγού που είναι ο ένας, βλέπεις τη διαφορά στην ποιότητα. Ίσα, δεν έχουν να πω τη λέξη φιλότιμο για οι αγρότες. Σου φέρνουν το σταφύλι, σάπια, καμένα, πέτρες.
πληρώνεις 10 άτομα ταινίες διαλογής να κάθεσαι να κάθεσαι μέσα από τη σαβούρα. Αυτό δεν γίνεται όταν παλιά. Στο αμπέλι επιτόπου στο καθάρισε στο ένα. Έτσι. Μας το παρουσιάζει εδώ πέρα έτσι. Και έρχεται ωραίο στο τελάρο επάνω, βλέπεις εδώ ωραία σταυλιά και μόλις κάνεις ένα στο τελάρο, να είναι από κάτω. Και δυστυχώς οι 14-15. Το κάνουν έτσι. Το κάνουν έτσι. Είναι πάνω στους ανθρώπους αυτό. Έχει ανθρώπους είναι, αυτό είπαμε. Δεν υπάρχει το φιλόδοξο. Γιατί εγώ φαίνεται όταν τριγάω που έχω τους ανθρώπους, τους λέω. Την πρώτη κουβέντα που τους λέω είναι μόλις δείτε χαλασμένο ή σαπημένο θα το καθαρίζετε και μετά θα βάζω το τελάρο. Θυμάμαι εγώ όταν δούλευες με το σιγάνα, το σύνολόγο στη Φωτίνα. Που έλεγε από μακριά βλέπαμε λίγο το σταφύλι του Πελεκάνου. Δεν ξεχωρίζουν το σταφύλι και τα πέλια. Για πες με στα πέλια του Πελεκάνου και μες με στα πέλια του Αλωνίου ή στα δικά μου απέλια. Στο το κεφάλαιο θα έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή, όταν δεν είναι βέβαια 100% απόλυτο, αλλά συμμετέχει πολύ αυτό που θα πω. Όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται με δεύτερο και τρίτο επάγγελμα, δεν μπορεί να ελέγξει κανένα από τα τρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό το πράγμα θέλει δουλειά.